Θα μεταφερθούμε τώρα στη Ζάκυνθο και στον νικητή των τελευταίων εκλογών στην Ποδοσφαιρική Ένωση εκεί της περιοχής, στον κύριο Λεωνίδα Μαλιούφα. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, καλά είστε? Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας, για την προσπάθεια που κάνετε και από εδώ και πέρα καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πείτε μας λίγο πώς ξεκινήσατε, πώς το σκεφτήκατε, διεκδικήσατε την Προεδρία και τα σχέδια σας από εδώ και πέρα. Γιατί είστε σε ένα χώρο που όλοι ψάχνουμε κάτι διαφορετικό. Ψάχνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν πάει παρακάτω αυτό που βιώνουμε. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ βρίσκομαι τα τελευταία 8 χρόνια μόνιμα στο νησί. Είμαι με τη σύζυγό μου, 25 χρόνια είναι από εδώ. Είμαι γιατρός της ομάδας του ΑΠΖΑΚΙ, του στην Β' Εθνική. Είμαι χρόνια στο ποδόσφαιρο, το τοπικό, και ήμουν αντιπρόεδρος στην νυν διοίκηση, στην πρώην διοίκηση, και τώρα αυτή τη στιγμή διεκδίκησα το θόκο του πρόεδρου και εκλεκτήκαμε με σύνθημα την αλλαγή αυτή που όλοι θέλουμε και κανένας δεν φωνάζει ανοιχτά μέχρι τώρα. Ναι. Στις ενώσεις εννοώ, όχι. Όχι στο επίπεδο των μεγάλων ομάδων. Καταρχάς, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και όλοι όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ ακούμε Μαλιούφας. Καταλαβαίνετε, το όνομα μυαλό μας πηγαίνει στον Κώστα τον Μαλιούφα, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον κεντρικό, τον αμυντικό. Ναι, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Οι πατεράδες μας είναι αδέρφια. Είστε πρώτα ξαδέρφια. Ναι. Από τα Γιάννητσα είστε. Από τα Γιάννητσα, ναι. Από τα Γιάννητσα. Και είστε στη Ζάκυνθο. Με καταγωγή από την Ήπειρο. Στη Ζάκυνθο είμαι από το 2008. Μάλιστα, μάλιστα. Μόνιμα. Και έρχομαι εδώ από το 1991, να ξέρετε. Ωραία, πολύ ωραία. Ξέρετε, μας κάνει εντύπωση, δηλαδή διάβασα προχθές ένα συνάδελφο ρεπόρτερ της ΑΕΚ να γράφει ότι, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ δεν κέρδισε στο παιχνίδι της, αλλά κερδίσαμε την ένωση Ζακύνθου. Έχει πάρει μια τέτοια διάσταση το θέμα των ενώσεων, των εκλογών. Το δέχεστε εσείς? Έτσι είναι? Είναι θετικό ή είμαστε λίγο υπερβολικοί? Κοιτάξτε, δεν θα το εκτιμήσω εγώ αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση αλλαγής, υπάρχει μια προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχει μια προσπάθεια η οποία δεν ξέρουμε αν θα καρποφορήσει ως το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν περίμενα αυτή τη διάσταση του θέματος. Είναι μια περιοχή η οποία μέχρι τώρα είχε 16 χρόνια μια διοίκηση και σε αυτήν συμμετείχα και εγώ σαν αντιπρόεδρος τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει μια μεγάλη παρακαταθήκη αφήσεως και ο παλιός πρόεδρος έχει κάνει διάφορα προς το καλό της Ένωσης και έχει βοηθήσει το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, και εγώ έρχομαι να συνεχίσω αυτό το έργο, να το βελτιώσω και να αλλάξω αυτό που λέμε τη στρατηγική απέναντι σε αυτό που λέγεται ΕΠΟ, σε αυτό το κομμάτι κυρίως. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν έχετε να χωρίσετε πολλά με την πρώην δίκη στην οποία και εσείς συμμετείχατε. Εκτιμάρε το έργο που έχει κάνει, αλλά θέλετε απλώς να αλλάξετε τη στρατηγική. Ήταν καλό, ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν ήταν ένα έργο το οποίο δεν είχε αποτελέσματα. Το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως τα τελευταία 7-8 χρόνια που βρίσκομαι εδώ πέρα επίσκεται σε μια αντίση. Έχουμε πάντα μια ομάδα, έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια μια ομάδα στη Β' Εθνική, η οποία είναι αξιοπρεπώς. Έχουμε στη Γάμα, είχαμε 2 σωματεία. Έχουμε μια άνθηση και στο αριστεχνικό ποδόσφαιρο, το τοπικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε καλό δρόμο. Και γίνονται γενικά βήματα, έχουν γίνει περισσότερα γήπεδα, γιατί είναι νησί, ξέρετε, γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Άρα εσείς είναι ξεκάθαρο ότι θέλατε απλώς να μην στηρίζει πλέον η δική σας ένωση αυτή τη δίκηση της ΕΠΟ, το σημερινό συμβούλιο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που σκεφτόμαστε τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικός το ύφος και ο χαρακτήρας, το τι θέλουμε να γίνει από εδώ και μπρος. Και αυτό ήταν και κυρίως η διαφωνία με τα προηγούμενα μέλη, και γι' αυτό το λόγο διαχωρίστηκα και έκανα και βγήκα μπροστά για να εκλεκτώ σαν πρόεδρος. Στις επερχόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας, τι σκέφτεστε? Τι θα κάνετε? Δεν υπάρχει σκέψη, υπάρχει βεβαιότητα. Ότι? Ότι θα αλλάξει αυτό που υπάρχει. Βεβαιότητα ή ευχή? Ευχή είναι, βεβαιότητα, πρέπει να ξέρετε κάτι παραπάνω εσείς. Βεβαιότητα ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν τίθεται ζήτημα
να υπάρχει σκέψη να μην προσπαθήσουμε για αυτή την αλλαγή, υπό αυτή την έννοια το λέω. Πραγματικά μετά τα όσα με όλε μα τι δυνάμει δηλαδή θα συμβάλλουμε στο να γίνει αυτό. Με όσα έχουν συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Μαλιούφα, η απέναντι πλευρά τι επιχειρηματολογία έχει πλέον για να στηρίξει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι που αναρωτιόμαστε καθημερινά. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή λίγο βλέπω διαφορετικά τα πράγματα και είμαι πίσω από το, μακριά από το τόπο καταγωγής μου και λίγο διαφορετικά άτομα συναντώ κάθε μέρα και με διαφορετικές, σε διαφορετικές συζητήσεις έρχομαι κάθε μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι μέσα από μια σύγκρουση μερικές φορές και από μια διαφορετική πλευρά των πραγμάτων κάτι καλό θα βγει. Πιστεύω ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει καιρό τώρα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η δυναμική των ανθρώπων οι οποίοι θέλαν την αλλαγή. Αλλά νομίζω αυτό πλέον αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά και οι συσχετισμοί διαμορφώνονται τελείως διαφορετικά. Νωρίτερα είπατε βεβαιότητα ότι θα αλλάξει. Όπως... Ναι, βεβαιότητα εννοώ ως προς τη δικιά μας πρόθεση και ναι, βεβαιότητα ότι υπάρχει αυτό που λέμε πλέον, έχει αλλάξει το κλίμα και έχει αλλάξει και η πρόθεση των ανθρώπων που θέλανε την αλλαγή εδώ και χρόνια. Το γεγονός ότι αλλάζει μια δίκηση στην δική σας περιοχή μετά από 16 χρόνια, νιώθετε ότι στέλνει ένα μήνυμα και σε πολλές άλλες ενώσεις να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο? Δεν ξέρω αν στέλνει, το εύχομαι να στέλνει. είναι ευχή μου να στέλνει κάποια μηνύματα. Μάλιστα. Και δική μας. Δεν είμαι σίγουρος αν έστειλε κάτι, αν ήταν ηχηρό ή όχι αυτό το μήνυμα, αλλά εγώ θα ευχόμουν και σε άλλους συναδέλφους οι οποίοι θα έρθουν σε αυτή τη διαδικασία αυτό το πράγμα να γίνει όλο και πιο δυνατό και να μην φτάσουμε και μέχρι τον Οκτώβριο αν είναι δυνατό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Νωρίτερα οι διαδικασίες? Να γίνουν νωρίτερα οι διαδικασίες αν έχουμε αυτό το ενδεχόμενο Brexit, το που ευχόμαστε όλοι, αυτό θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις, πιστεύω. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει έτσι απλά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Κύριε Μαλιούφα, καλή επιτυχία στο έργο σας και σε ό,τι εύχεστε πραγματικά. Εύχομαι υγεία, εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μόνο ο Βοράς. Υπάρχουν και εμείς οι υπόλοιποι οι οποίοι ζούμε από το Βορρά στο Νότο και όλες με τις δυνάμεις συμβάλλουμε στο γενικό καλό, να ξέρετε. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.